Ξέρετε ότι ο Θανάσης Παπαθανάσης από τότε ήταν ο πρώτος της ΕΜΕ και εκείνος στέλεχος της ΕΚΑ, στην μεταναστευτική σχολή της Αθήνας. Είναι ένας άνθρωπος δυναμικός, και με σημαντική διαδρομή θα δημιουργήσει τα πράγματα, είτε ως κλίματος ανεπάρκτη, είτε ως υπηρετικός τεχνικός. Αφουγκραζόμενοι τα προβλήματα των πολιτών
Από τον πάγκο εγώ στο φαρμακείο, από το μετωπίο της ιατρικής, οι φίλοι γιατροί. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο κοντινό σημείο επαφής με τον πολίτη από αυτό. Ο ανθρώπινος χρόνος είναι γύρω μας, το ξέρουμε όλοι. Γι' αυτό λέμε καθημερινά να έχουμε υγεία, να έχουμε δύναμη. Σε αυτό το μετερίζει εγώ, έχω δώσει εξετάσεις. Έχω τιμηθεί από την πρώτη μέρα που ασχολήθηκα από όλους τους συναδέλφους μου σε όλη τη χώρα που με εκλέγουν σχεδόν όλες τις φορές πρώτος στο Πανελλήνιο και προσωπικό των Πανελλήνιων φαρμακευτικών από όλες τις θέσεις και από τη θέση του Αντιπροέδρου το προηγούμενο διάστημα. Μεγάλη τιμητική διάκριση και για μένα που είμαι πρόεδρος των φαρμακοποιών εδώ του τόπου μας, του νομού μας. Έχω διατελέσει αντιπρόεδρος των φαρμακοποιών της Ευρώπης στις Βρυξέλλες, που ήμουν πρόεδρος 450.000 φαρμακείων όλους της Ευρώπης. Και βέβαια στη Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔ την προηγούμενη πενταετία με τον Γιώργο τον Πατούλη, πρόεδρο τότε, δώσαμε και εκεί μάχες για να ανέβει ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Είχαμε φοβερή συνεργασία και με τον δεύτερο βαθμό που παραμένει αυτή η συνεργασία. Εκπροσώπησα τους δημάρχους της Ελλάδας στο Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στο Στρασβούργο. Αλλά το σημαντικότερο για όλα που μένει είναι ότι δίνω πάντα στην πρώτη γραμμή έναν αγώνα για το καλύτερο τόσο των συναδέλφων στον χώρο της φαρμακευτικής, κυρίως όμως για όλους εσάς που με πιστεύετε όλα αυτά τα χρόνια. Όλα αυτά τα λέω γιατί ο καθένας από εμάς έχει μια παρακαταθήκη στη ζωή του και από αυτή κρίνεται. Και όλα αυτά τα χρόνια έχω πορευτεί με πολύ μεγάλη συνέπεια. Έχω όμως ένα μεγάλο απαντάζ αυτή τη στιγμή. Έχω εμπειρία και συσσωρευμένη γνώση. Αυτή την εμπειρία και τη γνώση θέλω να τη μεταλαμπαδεύσω την επόμενη μέρα στον τόπο μας. Στον ευλογημένο αυτό τόπο που λέγεται το Λοκαρνανία. Στον ευλογημένο αυτό τόπο που με έχει αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή που προσπάθησα και βγήκα μπροστά μετά την επιλογή του Πρωθυπουργού μας, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος με εκτίμησε. Να είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θα πολεμήσει για τα προβλήματα του τόπου που εκφράζει την ανανέωση και πολύ ωραία όπως είπε ο φίλος ο Κωστής ο Χατζηδάκης και την ποιότητα. Γιατί στην πολιτική χωρίς ποιότητα, χωρίς ανθρωπιά, χωρίς ανθρώπινες σχέσεις, χωρίς αλληλεγγύη δεν υπάρχει πολιτική. Και η πολιτική πρέπει να είμαστε κοντά στους ανθρώπους ανθρώπινα. Και νομίζω είναι κάτι το οποίο εγώ το αλλοχηθεί έτσι από την οικογένειά μου και ευχαριστώ πάρα πολύ εδώ τον πατέρα μου, τη μητέρα μου που συμπορθώ όταν είμαι σήμερα. Μου δώσανε αρχές και αξίες και κινούμε και προχωρώ αταλάντευτα, πιστέψτε με, με πολύ σταθερό βηματισμό στη ζωή μου και το μεγαλύτερο που μου δώσανε ήταν να αγαπώ όλους τους συνανθρώπους μου και να μην κάνω ποτέ διαφορισμού. Και ξέρετε ότι παρόλο που η οικογένειά μου πέρασε πόρες στις δύσκολες εποχές της χώρας, ποτέ δεν μου μεταφέρθηκε μίσος, ποτέ δεν μου μεταφέρθηκε τίποτα αρνητικό για κανέναν άλλον άνθρωπο. Το μόνο που μου μεταφέρθηκε είναι να βοηθάμε όλους τους ανθρώπους, να στηρίζουμε όλους τους ανθρώπους, μητέρα που μου εγκρίμωνε και κάνει το καλό και έρθει στο μυαλό. Και έτσι κάνω σε όλη μου τη ζωή, δεν διαφορίζω κανένα. Ο κάθε άνθρωπος από εσάς είναι πολύ σημαντικός για μένα και σας κοιτάζω στα μάτια ένα προς ένα. Εσείς το γνωρίζετε. Γιατί με γνωρίζετε από μικρό παιδάκι. Με γνωρίζετε από τότε που βγήκα με κοντόπαλο νεράκι και έπαιζα στις γειτονιές. Με γνωρίζετε από τότε που ξεκίνησα να κυκλοφορώ. Με γνωρίζετε από τότε που ασχολήθηκα με την αυτοδιοίκηση και το ότι σήμερα όλοι εσείς βρίσκεστε εδώ είναι ένα μεγάλο επιστέγασμα και μου δίνει μεγάλη δύναμη να προχωρήσω και την επόμενη μέρα. Να πω δύο κουβέντες. Πρώτα απ' όλα είναι μια πολύ κρίσιμη επιλογή. Προς μία Μαΐου είναι μια πολύ κρίσιμη επιλογή. Είναι πολύ κρίσιμη επιλογή για όλους μας. Για τις οικογένειές μας και για τα παιδιά μας. Μην το ξέχναμε αυτό. Πρέπει να συνεχίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το τιμόνι αυτής της χώρας. Γιατί είναι ο μόνος αξιόπιστος πολιτικός που έχουμε γνωρίσει τα τελευταία χρόνια. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που λέει τα πράγματα με το όνομά του. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που δηλώνει ότι η Ελλάδα έχει σύνορα. Είναι ένας άνθρωπος που ανέβασε πολύ ψηλά το πύχη για τη χώρα.
μεγάλες στρατηγικές συμμαχίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη Γαλλία. Η χώρα μας είναι ασφαλής και περιφρουρημένη και είναι πολύ σημαντικό για να προχωρήσουμε σε ανάπτυξη ως χώρα να έχουμε ασφάλεια, ειρήνη και να μην διακυβεύεται τίποτα το επικίνδυνο. Από εκεί και πέρα του πέσαν όλα έτσι. Αυτή τη δεκαετία πέρασε COVID, πανδημίες, πολέμους, ενεργειακές κρίσεις, εισαγόμενη ακρίβεια, τα πάντα. Εάν μας έλεγε κάποιος ότι στην αρχή της τετραετίας αυτό που είχε εξαγγείλει ως πρόγραμμά του θα υλοποιεί το έστω και το 10%, θα λέγαμε έτσι, έσταση που είναι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατάφερε και υλοποίησε το 99%, σε πολλά πράγματα έκανε περισσότερα, πήγε με μεγαλύτερη ταχύτητα και πιστεύω ότι την επόμενη τετραετία, με το καλό που θα εκλεγεί στις 21 το βράδυ, θα δώσει ένα μεγάλο στίγμα για τη χώρα μας, θα μας κάνει ακόμα περισσότερο περήφανος, θα δώσει και θα στηρίξει την μικρομεσαία επιχείρηση, τον συνταξιούχο και τους εργαζόμενους που το έχει κάνει ήδη και θα δώσει μια πνοή στη χώρα μας γιατί αξίζει αυτή η χώρα καλύτερα και δεν υπάρχει καλύτερα από την Κυριάκο Μητσοτάκη. Γι' αυτό καλό όλους σας στο σημείο να είμαστε εκεί και να στηρίξουμε το σημερινό Πρωθυπουργό και αυριανό. Από δύο λόγια για τον ομό μας. Είμαι άνθρωπος, επειδή είμαι άνθρωπος αυτοδιοίκησης, πιστεύω πάρα πολύ στις συνεργασίες και ότι πρέπει όλοι να καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι, ανεξαρτήτου πολιτικών πεπιθήσεων, να ιεραρχούμε και να βλέπουμε το καλό αυτού του τόπου. Είμαι διατεθειμένος από την επόμενη κιόλας μέρα να συνεργαστώ με όλους, με τον Περιφερειάρχη, τους δημάρχους μας. Να φτιάξουμε μια ατζέντα, το πολιτικό προσωπικό. Να φτιάξουμε μια ατζέντα με ιεραρχημένα θέματα που να μπορέσουμε να βάλουμε κάποια στιγμή σημαντικά σκαλοπάτια στην εξέλιξη του τόπου που αγαπάμε όλοι. Πρέπει να γίνουν πράγματα και να επιταχύνουμε. Έχει επιταχύνει η κατάσταση, το βλέπετε, επί διακυβερνήσεως του Κυριάκου Μητσοτάκη και επί περιφέρειας του κυρίου Φαρμάκη. Οφείλουμε πολλά περισσότερα όμως σε αυτόν τον κόσμο. Σε αυτή την κοινωνία η οποία αγωνιά και μας είναι ανάγκη. Εγώ θα είμαι μπροστά στην προσπάθεια, θα είμαι αρρωγός, σημαντικός από την πρώτη μέρα, θα πω μπροστά για τους δημάρχους μας, για τον Περιφερειάρχη, για ένα προς ένα προσωπικά, για όλους εμάς. Και για πολλά χρόνια ήταν στη σκιά της Αχαΐας, για πολλά χρόνια ήμασταν το κακό παιδί που καθόταν στην γωνία. Η ετωνογανανία σκοπεύω να βγει μπροστά, να βγει δυνατά μπροστά, να διεκδικήσει, να απαιτήσει και να πάρει, να δώσει με λύσεις σε χρόνια προβλήματα, σε παραγγέλνες. Και εκεί θα είμαι μπροστά. Και ξέρω ότι το πιστεύετε και δεν πιστεύετε σε αυτό. Ετωνογανανία, έχω δώσει τα δικά μου, την δική μου ατζέντα, γιατί εγώ δίνω ατζέντα, δεν πηγαίνω μόνο. Όλα είναι καλά, αλλά πρέπει να δίνω και ατζέντα. Υποδομές. Είχαμε μείνει πίσω. Και ακόμη είμαστε σε ένα στάδιο που εξελίσσεται. Ολοκληρώθηκε η Ιωνία, ένα μεγάλο έργο, ολοκληρώνονται οι αμβρακές σε λίγους μήνες. Από εκεί πέρα, ο κεντρικός άξονας, Πλατιγιάννη, Αγρίνιο, Καρκερή Συλλαβία πρέπει να κάποιος στην ατζέντα. Η διαγώνιος προχωρά, ολοκληρώνεται. Η σύνδεση του Αγρινίου, σημαντικό έργο. Σημαντικότατο έργο για την ανάπτυξη περιοχής, ο δρόμος ΑΣΠΑΚ του Θέρμου. Έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες στο παρελθόν και προσωπικά ως τότε δημάρχου. Νομίζω ότι αυτό, κύριε Περιφερειάρχη, πρέπει να το δούμε την επόμενη περίοδο, να το προχωρήσουμε. Και σημαντικό κομμάτι, βέβαια, είναι και ο Λουνός Βάλτος από την Αφιλοχία να διασυνδεθούμε με τους όμορους νομούς με τους οποίους πραγματικότητα είμαστε αποκλεισμένοι. Δεν υπάρχει επιδοτία. Πλατιγιάννη, πρέπει να το κάνουμε πράξη κάποια στιγμή και όχι μόνο να το λέμε. Νομίζω προχωράει καλά. Εύχομαι την επόμενο διάστημα να προχωρήσει ακόμα καλύτερα. Υγεία. Επειδή είμαι άνθρωπος υγείας, πονώ πολύ να μην έχουμε αυτή την υγεία που οφείλουμε σε αυτόν τον τόπο. Δεν μπορεί να ζει κάποιος στην ετωνογανανία και να έχει ασφάλεια. Δεν μπορεί να ζει ένας και δεν μπορεί να παραμείνει ένας άνθρωπος σε μια αθλητική περιοχή του νομού, γιατί ο νομός μας είναι τεράστιος και να μην έχει περίθαλψη υγειονομική. Να κινδυνεύει το βράδυ και να μην ξέρει να συμβεί κάτι από το πιο απλό. Να έχει πυρετό, να πάθει μια αλλεργία. Πού θα απευθυνθεί. Είναι η απορία όλων των υγειονομικών, δεν ξέρω πολύ καλά γιατί έχω πάει σε όλα τα κέντρα υγεία, σε όλα τα νοσοκομεία του νομού. Πρέπει να επανδρώσουμε με μέσα, αλλά κυρίως με υγειονομικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το νοσοκομείο του Αγρινίου και το νοσοκομείο του Μεσολογγίου. Και κάποιοι που λένε να κλείσουν για κλείσει το Μεσολογγί, πλανούνται πλάνη νυχτρά.
Δεν θα το αφήσουν, δεν θα το εμποδίσουν και βέβαια τα κέντρα υγείας πρέπει να ενισχυθούν. Πρέπει να υπάρχουν γιατροί δίπλα μας όταν τους χρειαζόμαστε, γιατί η κοινωνία έχει και ανάγκες υγειονομικές. Και είναι ένα κομμάτι στο οποίο έχουμε μείνει πίσω και πρέπει να τρέξουμε με μεγάλα βήματα, να κάνουμε άρματα μόνο. Πρωτογενής τομέας. Δύο λόγια. Ο πρωτογενής τομέας της Ευρωπαϊκής είναι ο ισχυρότερος πρωτογενής τομέας στη χώρα. Είμαστε πρώτοι στην ατροφία, στην αλληλεία, στην ελαιοπαραγωγή. Παράγουμε πάνω από το 55% της ελιάς καλαμών της χώρας. Πουλήθηκε ευτυχώς το πρόβλημα που πήγε να δημιουργηθεί. Και σε άλλους τομείς, το ακτινίδιο, πορτοκάλι, πηγαίνουμε με ταχύτατους ρυθμούς. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να στηρίξουμε πρώτα απ' όλα τον παραγωγό που βρίσκεται στη γη. Γιατί αν ο παραγωγός εκεί στη γη εγκαταλείψει, ο νομός πεθαίνει. Έχω μεγάλη αγωνία για αυτούς τους ανθρώπους. Πηγαίνω καθημερινά και περιοδεύω στον νομό σε κτηνοτροφικές και αγροτικές περιοχές και είναι μεγάλη αγωνία αυτών των ανθρώπων. Πρέπει να δώσουμε λύσεις. Πρέπει να τρέξουμε περισσότερο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον ΕΚΑ, να δώσουμε λύσεις. Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να μην ξέρουν αύριο πότε, πώς και τι. Και βέβαια, όλοι παραμονούν παιδιά. Τα παιδιά αυτά πρέπει να παραμονούν εδώ. Γιατί αν δεν μείνουν έστω ένα παιδί από κάθε παραγωγό εδώ να διατηρήσει την παραγωγή, ο νομός σας πηγαίνει όπιστε. Πρέπει να δώσουμε μάχη γι' αυτό. Και ξέρω πολύ καλά και το βλέπω στα μάτια και των δημάρχων, των περιφερειάρχων, των αυτοδιοικητικών, ότι όλοι έχουν την ίδια αγωνία. Γιατί εμείς εδώ ζούμε, μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Έχουμε τις επιχειρήσεις μας. Έχουμε τους ανθρώπους μας, τους φίλους μας, τους ανθρώπους που καθημερινά συναναστρεφόμαστε. Για όλους αυτούς έχουμε υποχρέωση να αγωνιστούμε για το πρωτογενή τομέα. Και κλείνω με τον τουρισμό. Είναι από τους 10 άλματα τουριστικά τα τελευταία χρόνια. Μεγάλο ρόλο παίξαν τα προγράμματα Leader. Όπως ξέρετε, το έχω τρέξει η Leader, ένα ολόκληρο πακέτο Leader αγροτικής ανάπτυξης και ένα Leader Αγγλίας. Που το πήραμε τότε με αίμα. Να ξέρετε ότι κάθε Leader σημαίνει 15-17 εκατομμύρια επί 2-35, τα μισά δημόσια δαπάνη και τα μισά ιδιωτική, που είναι πολλά χρήματα για τον τόπο πλούτο. Και υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, τώρα υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, πράσινη ανάπτυξη, πολλά. Πρέπει όμως να δώσουμε την κατεύθυνση στους ανθρώπους μας να μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτά τα εργαλεία. Να μην μένουν νέα. Να μην κρατάει η ηλεκτρομανία μια ομπρέλα και να μην παίρνει τίποτα και όλοι οι άλλοι να παίρνουν. Είναι από αυτή το πέτυχε. Σε αυτό το τομέα είμαστε μπροστά. Και νομίζω ότι όλος ο νομός πρέπει να δώσουμε το μήνυμα πώς θα κάνουμε την υγεία ανάπτυξη. Αν δεν γίνουν επενδύσεις στον τόπο μας, δεν μπορούν να εργαστούν άνθρωποι. Βλέπω αυτές τις μέρες φεύγουν δυστυχώς, μεταναστεύουν την πραγματικότητα πάρα πολλοί άνθρωποι και πηγαίνουν στα νησιά για σεζόν. Και μου λένε, Θανάση, γιατί έτσι μου αποκλείουν. Έχουμε το πρόβλημα. Αφήνουμε την οικογένειά μας πίσω για 6 μήνες, το παιδί μας, το μωρό μας, τη γυναίκα μας και πάμε για να πάμε το παροκάμπτο. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε εδώ στον νομό σημαντικές μονάδες, σημαντική τουριστική αναβάθμιση, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να εργάζονται εδώ. Να έχουν εδώ την οικογένειά σου και να εργάζονται στην Πάνελο, στην Βόλτσα, στην Άφπακτο, στο Μεσολόγιο, σε όπου υπάρχει δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και πραγματικά όταν τους βλέπω, θέλω να απολογηθώ. Γιατί κάποιοι δεν κάναν κάτι τη στιγμή που έπρεπε να το κάνω. Εγώ είμαι εδώ για να κάνω κάτι την επόμενη μέρα το μεγαλύτερο δυνατό και θα δώσω την ψυχή μου γι' αυτό και το ξέρω ότι το αντιλαμβάνεστε. Ναύπακτος. Η Ναύπακτος έχει τεράστια συγκεκριτικά πλεονεκτήματα. Είμαστε σε ένα πολύ καλό αυτή τη στιγμή σημείο που μπορούμε να προηγηθούμε. 2-3 πράγματα τα γνωρίζουμε, τα συζητάμε όλοι, τα ξέρουμε. Μια μαρίνα, ένα ελεκτρικό καταφύγιο, να τον πράττουμε να το παίξουμε δυνατά, να μπορέσουμε να φτιάξουμε ξενοδοχεία, να έρθει κόσμο σε όλη την περιοχή. Να μπορούμε να φιλοξενούμε κόσμο, γιατί δεν γίνεται αν δεν φιλοξενούμε κόσμο, δεν έχουμε 5-6 λεπτά να γνωρίσουμε. Φτάνουμε μέχρι ένα σημείο. Από εκεί και πάνω πρέπει να κάνουμε άλμα. Είμαστε λοιπόν την ώρα του άλματος και σε αυτό το άλμα θα είναι παρόλα όλα όπως εγώ. Γιατί ξέρω πολύ καλά τα προβλήματα, ξέρετε πολύ καλά ότι η Ναύπακτος είναι πρώτη περιπατολογικά πρόσφυγη της Δυτικής Ελλάδας. Κάναμε τον πρώτο βιολογικό περιβαλλοντικό, τον πρώτο κοιτά, τον πρώτο δεύτερο κοιτά, τον πρώτο τρίτο κύτταρο, τώρα το πρώτο εργοστάσιο και υπογραφή στην περιοχή, πρώτη αποκατάσταση του πατερή. Πολύ μπροστά. Γιατί? Γιατί υπήρξαν άνθρωποι που δεν διαφέρθηκαν. Γιατί υπήρξαν άνθρωποι που έδωσαν την ψυχή του. Γιατί υπήρξαν άνθρωποι που γνωρίζουν. Γιατί υπήρξαν άνθρωποι με εμπειρία. Αν δεν υπάρχει γνώση και εμπειρία, δεν πάω πουθενά. Και κλείνω. Νομίζω ότι σήμερα η δική σα εντολή από εδώ, από την Ναύπακτο, είναι τεράστια. Είναι τεράστια όχι μόνο για την Ναύπακτο, αλλά και για την Ευρωπαϊκή. Είμαι ένα άνθρωπο και θέλω από σήμερα να μεταλαμβατεύσετε αυτό παντού. Διαφορετικό. Είμαι διαφορετικός γιατί την προηγούμενη φορά κατέβηκα μόλις 10 μέρες
Και με τιμήσαν τη συμβολή του Μαστόλα τον νομό και με κάνανε πρώτη πυλαφόρ και διαλέξει του κύριου στο δικαστικό κοινοβούλιο, γιατί πιστέψανε σε ένα νέο άνθρωπο, έναν αυτοδιοικητικό, έναν άνθρωπο τη περιοχή, έναν άνθρωπο που ζει εδώ, που αγωνίζεται μαζί σα, που πέφτει, που πληγώνεται, που σηκώνεται. Και τι πιο ωραίο στη ζωή είναι όταν ξαναγνώρισε. Τι πιο ωραίο στη ζωή είναι όταν πέφτει. Αλλά να μπορεί να ξανασκούρεσαι. Και εγώ έχω πέσει πολλέ φορέ στο κοινό. Αλλά είμαι πολύ δυνατό και ξανασηκώνουμε. Είστε εσείς που μου δείτε αυτή τη δύναμη, που θα το δώσω σήμερα να προσπίσετε το χέρι, να δώσουμε ένα χέρι επιστοσύνη, αλληλεγγύης, αγάπης για την επόμενη μέρα. Να είστε βέβαιοι ότι είναι αυτή η αλατηρίωση για την Ολοκαρνανία που την έχω και αυτή στην καρδιά μου, γιατί την έχω περιοδεύσει παντού και με αγαπούν το ίδιο παντού, δεν μπορώ να το κρύψω. Με έχουν βάλει όλοι στην καρδιά τους, στην ψυχή τους, στα σπίτια τους. Δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από αυτό. Είμαι ενώπιος ο οποίος ήταν. Οι εκλογές είναι την άλλη Κυριακή. Η επιλογή της σημερινής ημερομηνίας έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Είναι μία εβδομάδα ακριβώς για να κάνουμε όλοι αυτό που πρέπει. Και τι είναι αυτό που πρέπει? Υπάρχει ένας άνθρωπος, ο δικός μας άνθρωπος, ο δικός μας Θανάσης, ο οποίος είναι ένας διαφορετικός άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος από εμάς, από την κοινωνία, ο οποίος μεγαλώνει τα παιδιά του. Είναι η ζωή μου εδώ. Και θέλω πραγματικά να μεταλαμβανέψω αυτό το μήνυμα σε όλο τον νομό, να σηκώσετε το τηλέφωνο όπου γνωστό έχετε. Να πάρετε και να δώσετε μηνύματα σε όλους τους ανθρώπους φίλους έχετε, σε όλους εμπιστεύεστε, στις οικογένειές σας, στους συγγενείς σας, στους μπάρους σας και να πείτε ότι αξίζει ο ένας σταυρός από τους δύο που μπορούμε να βάλουμε στον νομό της Ολοκαρνανίας σε αυτόν τον άνθρωπο που έχει αγωνιστεί 4 χρόνια για να αποδείξει ότι υπάρχει το διαφορετικό. Για να αποδείξει ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι σαν εμάς, γιατί είναι ένας άνθρωπος από εμάς. Και κλείνω. Ελπίζω να μην σας κουράσω. Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω έναν προς έναν ξεχωριστά, να σας δείξω τα χέρια και να ξέρετε ότι αν άνθρωπο το καλό είναι στην Ελληνική Βουλή, θα έχετε και θα έχουμε όλοι μια πολύ ισχυρή φωνή. Γιατί η δική μου φωνή ήταν η δική σας φωνή. Και εγώ πηγαίνω εκεί για εσάς. Και ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή τη θέση τη διεκδικώ μόνο για έναν λόγο. Για να προσφέρω. Για κανέναν άλλο λόγο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο πίσω από το κεφάλι μου και αυτό το κάνω με τόσο πάθος, με τόσο αφοσίωση και με τόσο αγάπη. Θέλω λοιπόν όλοι 21 Μαΐου να βάλουμε ένα σταυρό από το που χρειόμαστε τον Θανάση τον Παπαθανάση. Και επειδή θεωρώ ότι είμαστε όλοι οι Κρήτη μιας αλυσίδας, όταν ανεβαίνει ένα κρύο μια αλυσίδα και σας θεωρώ όλους τους κρύους αυτής της αλυσίδας, ανεβαίνει όλη η αλυσίδα, ανεβαίνουμε όλοι. Άρα λοιπόν όλοι να είμαστε κερδισμένοι με μια επιλογή δική μας, με την ισχυρή φωνή του Θανάση τον Παπαθανάση στην πολιτική. Να μεταφέρουμε παντού το μήνυμα. Νομίζω το μήνυμα είναι ανάπαρτο, είναι παραπάνω από ισχυρό. Είναι μια ισχυρή εντολή που μου δίνετε να προχωρήσω τις επόμενες μέρες να ολοκληρώσω αυτό το τεράστιο αγώνα. Αλλά θα πω και σε εσάς αυτό που είπα και σε ένα μέσο του Αγρινίου Προχθές που μου είπε ότι 21 Μαΐου τελειώνουνε. Λέω να μην το ξαναπείτε εμένα. Εγώ 21 Μαΐου ξεκινώ. Ξεκινώ τον αγώνα για να αποδείξω ότι στην ετεροκρανία μπορούμε να κάνουμε πράγματα.